Αγαπητέ Γραμματέα, σε καλούμε στην πόλη μας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στη σημερινή διαδικασία που όντως θεωρώ ότι είναι χρήσιμη και έχει να προσφέρει πολλά σε όλα αυτά που ζούμε και βιώνουμε καθημερινά. Ειλικρινά νιώθω λίγο άβολα γιατί θα πρέπει να θέσω το θέμα μόνο της ΛΑΡΚΟ τη στιγμή που οι προηγούμενοι ομιλητές και του νοσοκομείο και του εργατικού κέντρου και του συνάδελφου εδώ με τον εμπορικό κόσμο είναι τόσο τραγική κατάσταση που ζει η κοινωνία μας και βιώνει, που ειλικρινά νιώθω λίγο άβολα να εστιάσουν την κουβέντα στο θέμα της ΛΑΡΚΟ. Θεωρώ όμως ότι επειδή είναι ένα μεγάλο κομμάτι και πέρα από το πρόβλημα που βιώνουν 1.100 οικογένειες εργαζομένων μόνο άμεσα, χώρια την αγωνία ενός ευρύτερου κόσμου πολλών χιλιάδων ανθρώπων που ζουν γύρω από το θέμα της ΛΑΡΚΟ, είναι και έχει τις πολιτικές του προεκτάσεις ως προς τον ορυκτό πλούτο. Και θα μου επιτρέψετε λίγο πολύ συνοπτικά για το ακροατήριο, γιατί νομίζω προσωπικά για εσάς είναι περιττό, γιατί το ξέρετε το θέμα πάρα πολύ καλά. Έχετε συμμετέχει σε πάρα πολλές, όχι μόνο σκέψεις και πρωτοβουλίες που έχετε πάρει και σε ό,τι εκδηλώσεις που κάνει σαν συνδικάτα της ΛΑΡΚΟ, και σας ευχαριστούμε και προσωπικά και όλο τον κόσμο του ΚΚΕ που πραγματικά μας έχει στηρίξει και μας έχει δώσει κουράγιο να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα εδώ και 15 μήνες. Λίγο επιγραμματικά για την ΛΑΡΚΟ, 5 κουβέντες για να γίνει λίγο αντιληπτό για το ακροατήριο περί τίνος μιλάμε και γιατί νομίζω ότι έχει την αξία του να γίνει αυτή η αναφορά. Είναι η ΛΑΡΚΟ μία από τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές εταιρείες της χώρας μας και με παγκόσμια εμβέλεια για αναγνώριση. Είναι μέσα στις 6 πρώτες παγκοσμίως εταιρείες στο είδος της που παράγονται στο σιδηρονικέλαιο. Έχει περίπου τα 60 χρόνια που λειτουργεί, από τα οποία τα 20 ήταν στον ιδιωτικό τομέα με τον Ποδοσάκη, ο οποίος αφού έκανε ληστρική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, αφού σταμάτησε πλέον να παίρνει τη θαλασσοδάνεια που έπαιρνε την εποχή εκείνη, την εγκατέλειψε καταχρεωμένη και έκτοτε εδώ και 40 χρόνια από το 1980 περίπου η εταιρεία λειτουργεί κάτω από τον κρατικό έλεγχο. Με τις όποιες αδυναμίες, τις όποιες παραλήψεις, τις όποιες κακοδιαχειρήσεις ήταν μια εταιρεία που εδώ και σχεδόν μισό αιώνα κάτω από τον κρατικό έλεγχο έφερε και ήταν λόγω την ίδια εξαγωγική καθαρά εταιρεία, έφερε δεκάδες δισεκατομμύρια πολύτιμο συνάλλαγμα στη χώρα. Σήμερα, η σημερινή κυβέρνηση, η οποία έχοντας την κύρια ευθύνη για την κατάσταση που βρίσκεται η ΛΑΡΚΟ, μαζί και με τις υπόλοιπες κυβερνήσεις, αλλά συγκεκριμένη έχει την κύρια ευθύνη και λόγω κακοδιαχείρισεων, που δεν έχω τον ανάλογο χρόνο για να μπορέσω να σας εξηγήσω τι εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, ο Γενικός Γραμματέας γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Η εταιρεία και μπρος σε μια συγκυρία λόγω της μεταστροφής της αυτοκινητοβιομηχανίας στην ηλεκτροκίνηση, οι εκτιμήσεις μόνο των εργοδοτών μιλάνε ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία το νικέλιο και το κοβάλτιο, που είναι τα απαραίτητα συστατικά για τη δημιουργία της μπαταρίας, μέσα στην επόμενη δεκαετία θα δεκαπλασιαστεί η ζήτηση του τέστη, ότι και η αντίστοιχη αύξηση θα έχει και η τιμή του νικελίου. Σήμερα, μόνο ένα στοιχείο να σας αναφέρω, τα κοιτάσματα, τα εξερευνημένα που υπάρχουν στα υπόγεια, μέσα στη γη και είναι κάτω από την εκμετάλλευση της ΛΑΡΚΟ, υπολογίζονται με τις σημερινές τιμές περί τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ η αξία τους. Φανταστείτε με την τιμή που προβλέπετε ότι θα ανέβει, γιατί αξία υπάρχει σήμερα. Και αντί η σημερινή κυβέρνηση να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες της ΛΑΡΚΟ, ακόμα και περισσότερο και τον εξόδο χάλιβδα να γίνει καθιτοποίηση παραγωγής, να γίνει όλη αυτή η προσπάθεια για να εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα υπέρ του λαού και των εργαζομένων, έχει μπει στην βάλει σε μια διαδικασία την οποία την ξεπουλάει. Την έχει θέσει σε ειδική διαχείριση εδώ και περίπου 15 μήνες. Δεν υπάρχει στην ουσία, από ό,τι φαίνεται, με μια διαδικασία που πρόκειται να την ξεπουλήσει, όταν λέμε τα έσοδα που μόνο παλιοσίδερα να πουληθούν η εταιρεία, μιλάμε πρέπει να είναι η αξία της πάνω από 150 εκατομμύρια σίδερα, σαν παλιοσίδερο να πουληθεί. Και οι εκτιμήσεις που λένε ότι όπως το μεθοδεύουν
με την, είναι δύο διαγωνισμοί, ένας το δημόσιο και ένας της Λάργο. Το δημόσιο θα παραχωρήσει, δεν πρόκειται να εισπράξει τίποτα και τα κομμάτια που έχουν μείνει στην Λάργο, ένα μέρος μόνο των μεταλλείων, δεν πρόκειται να πιάσουν ελάχιστες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Οι εργαζόμενοι, πέρα από το ξεπούλημα του πλούτου, οι εργαζόμενοι είναι τελείως, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και είναι λυπηρό αυτό, γιατί όπως ανέφερε προηγούμενα εδώ και ο συνάδελφος, ακόμα και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είτε κλείσαν είτε πάντα είχαν μια μέρημνα για τον κόσμο, το κράτος που ήταν και εργοδότης στη Λάργο, δεν υπάρχει καμία μα καμία πρόβλεψη για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς και για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Σύντροφε Γραμματέα, τα γνωρίζεις πολύ καλά τα θέματα. Συγγνώμη για αν κούρασα λίγο, αλλά νομίζω ότι είχαν αξία αυτά που αναφέραμε. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για την βοήθεια και τη συμπαράσταση και να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα λίγο, και έχει τη μεγάλη αξία μια και βρισκόμαστε εδώ, ότι αν αντέξαμε εδώ και 15 μήνες και ακόμα στεκόμαστε δυνατοί, ήταν γιατί ξέφυγε το θέμα από τα επίπεδα τα τοπικά. Πήρε έκταση μεγαλύτερη και πάλι ευχαριστούμε και το Γραμματέα και το ΚΚΕ που συνετέλεσε σημαντικά σε αυτό το πράγμα και είμαστε δυνατοί, παλέψαμε και θα συνεχίσουμε να παλέψουμε, πιστεύοντας ότι στο τέλος θα νικήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.